Μόνιμες προσλήψεις θα γίνουν στο νοσοκομείο της Ξάνθης αλλά και στα κέντρα υγείας Εχίνου και Σταυρούπολης με τη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις αφορούν μια θέση ΤΑΦ ΕΕ πληροφορικής στο νοσοκομείο της Ξάνθης, δύο θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας μεταφορέων ασθενών στο νοσοκομείο της Ξάνθης, μία θέση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πληρωμάτων ασθενοφόρων για το Κέντρο Υγείας Εχίνου και μία θέση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πάλι πληρωμάτων ασθενοφόρων για το Κέντρο Υγείας Σταυρούπολης. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο για όλη τη διοίκηση του νοσοκομείου και όχι μόνο και τη διοίκηση του Κέντρου Υγείας Εχίνου και του Κέντρου Υγείας Σταυρούπολης που να μπορέσουμε να καταφέρουμε να αποκαταστήσουμε και να έρθουν να δουλέψουν οι επικουρικοί που δουλεύουν εδώ στο νοσοκομείο και στα κέντρα υγείας. Προκηρύσσονται 5 θέσεις συνολικά, 2 θέσεις τραυματιοφορέων για το νοσοκομείο Ξάνθης. Θα προτιμηθούν λογικά οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν ως επικουρικοί. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να αποκλείσει κανέναν από τη διαδικασία αυτή, αλλά θέλει το Υπουργείο να αποκαταστήσει τους επικουρικούς που δουλεύανε. Ο διαγωνισμός βέβαια θα είναι ανοιχτός, θα μολυνθούν αυτοί, αλλά από εκεί και πέρα όσοι ενδιαφέρονται θα θέλουν να κάνουν τις αιτήσεις. Από εκεί και πέρα 2 θέσεις οδηγών, 2 θέσεις πληρώματος ασθενοφόρων που είναι για τα κέντρα υγείας Εχίνου και Σταυρούπολης και μία θέση ΤΑΦ ΕΕ πληροφορικής για το νοσοκομείο Ξάνθης. Όλες αυτές οι θέσεις τις έδωσε το Υπουργείο για να βοηθήσει τους επικουρικούς που έχει αυτή τη στιγμή με σύμβαση να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τα χαρτιά τους και ενδεχομένως κάποιοι από αυτοί, αν όχι περισσότεροι, να προσληφθούν. Η διαδικασία πρόσληψης, οι θέσεις είναι μόνιμες, είναι συμβασιουργικές. Μέσα σε ποια διαδικασία γίνονται οι προσλήψεις? Μιλάμε πλέον, αυτή είναι και η αποκατάσταση η οποία έχει γίνει στο χώρο των νοσοκομείων, μιλάμε πλέον για μόνιμες θέσεις. Καλές και επικουρικές, καλές και τα προγράμματα από το ΑΕΔ, καλά όλα αυτά, αλλά πρέπει κάποτε να μπούμε σε μια διαδικασία μονιμοποίησης όλων αυτών των ανθρώπων που προσέφεραν όχι από μόνιμες θέσεις στο δημόσιο, από άλλες θέσεις. Πρέπει κάποτε και πραγματικά το Υπουργείο μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να δει αυτούς τους ανθρώπους, να αποκαταστήσει, πρημοδοτώντας την προϋπηρεσία τους σε μόρια, όπως γίνεται όχι μόνο στα νοσοκομεία και σε άλλες υπηρεσίες. Είναι, πιστεύω, πολύ καλή τακτική αυτή. Νομίζω ότι και όσοι έρχονται πλέον τώρα σαν επικουρικοί ξέρουν ότι θα μπορέσουν αργότερα να χρησιμοποιήσουν αυτήν τους την προϋπηρεσία σε προσλήψεις μόνιμες και μέσα από τον ΑΣΕΠ, από την αδιάβλητη αυτή διαδικασία του ΑΣΕΠ, να μην έχει κανένα θέμα, να μπορέσουμε να έχουμε μόνιμες προσλήψεις έτσι ώστε να αποκατασταθεί περισσότερο τα εργασιακά ζητήματα που υπάρχουν στα νοσοκομεία.